Πάμε μέρη να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Πάμε να ανοίξουμε την πολιτική ατζέντα της ημέρας. Α, δεν θέλεις να δούμε άλλη επικαιρότητα? Όχι, όχι. Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Πάμε, φυσικά. Πάμε στον κύριο, αν έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη μαζί μας. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Εντάξει, δικός μας άνθρωπος εδώ, έτσι. Καταγωγή από τη ΣΥΤΗ, από το νομολαστήριο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ένας νέος άνθρωπος που διεκδικεί την ψήφο μας, διεκδικεί να γίνει η φωνή των κριτικών και όχι μόνο των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Σωστά? Σωστά. Και νομίζω ότι στο κομμάτι της έβρεσης φωνής είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα την τελευταία πενταετία. Αν σκεφτεί κανείς ότι ήμασταν τρίτοι από το τέλος σε επιδραστικότητα σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπερ σημαίνει οι φωνές οι οποίες εστάλησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ήταν οι κατάλληλες από ό,τι φάνηκε εκ των υστέρων. Προφανώς αυτή τον κανόνα υπήρχαν εξαιρέσεις όπως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Φανδρουλάκης, ο οποίος είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως το εμπάργκο όπλων απέναντι στην Τουρκία ή ο μηχανισμός Rescue, τον οποίο το χρησιμοποιούμε ουσιαστικά για πολιτική προστασία στις μεγάλες φυσικές καταστροφές. Τον είδαμε να λειτουργεί στις μεγάλες πυρκαγιές αλλά και στη Θεσσαλία. Αλλά ως γενικός κανόνας, δυστυχώς ήταν ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές δεν είχαν την επιδραστικότητα την οποία έπρεπε για να βοηθήσουν τη χώρα. Και νομίζω αυτό συνδέεται με το. Στη νέα περίοδο θα την έχουν όσοι εκλεγούν, γιατί βλέπουμε πάλι ότι στα ευρωψηφοδέλτια των κομμάτων βλέπουμε πάλι έτσι και πολλές διασημότητες, celebrities, γίνει και πολλή λόγο, πολλή συζήτηση. Όχι βέβαια ότι δεν έχουν φωνή συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ναι, αλλά ξέρεις, καμιά φορά χρειάζεται να στέλνουμε και ανθρώπους που γνωρίζουν. Η πολιτική δεν είναι δουλειά των ειδικών απαραίτητα, όμως είναι δουλειά εκείνων που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπροσώπηση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και έχουν την όρεξη να δουλέψουν ως προς αυτό. Και ιδιαίτερα όταν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μάθουν. Δηλαδή να μπορέσουν να δουν το πώς λειτουργεί ένας εξαιρετικά περίπλοκος και γραφειοκρατικός σε μεγάλο βαθμό θεσμός και πώς μπορείς να κερδίσεις τα μεγαλύτερα δυνατά για τη χώρα σου σε ένα πολυμερές διεθνές φόρουμ. Σε ό,τι με αφορά, αυτό το γνωρίζω γιατί έχω εργαστεί σε ένα τέτοιο, έχω υπάρξει επιστημονικός σύμβουλος στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, αλλά αυτό είναι και το ακαδημαϊκό μου αντικείμενο. Διδάσκω ευρωπαϊκή πολιτική στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, στη Χάγη, όπου κατά τα άλλα ζω και εργάζομαι. Και αυτό είναι και το ερευνητικό μου αντικείμενο. Επομένως, πηγαίνω, έρχομαι συχνά και στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι έχω μια πρώτη σχέση και επαφή με τα μεγάλα δίκτυα τα οποία πρέπει να γνωρίζεις προκειμένου να μπορέσεις να διαπραγματευτείς και να πετύχεις πράγματα για τη χώρα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία στο κομμάτι της επιδραστικότητας. Όχι μόνο να έχει γνώση της Ευρώπης, αλλά γνώση και η δυσήγηση της Ελλάδας των προβλημάτων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ, πολύ στρεβλό μοντέλο, ό,τι αφορά το μοντέλο του Ευρωβουλευτή στη χώρα. Το μοντέλο του Ευρωβουλευτή, το κυρίαρχο τουλάχιστον μοντέλο του Ευρωβουλευτή, είναι ότι κάποιοι άνθρωποι ζητάνε την ψήφο μας και για 5 χρόνια μετά την εκλογή τους εξαφανίζονται. Πολύ ωραία το λέτε. Και 5 χρόνια μετά την ξαναζητάνε. Αυτό είναι προβληματικό πολλαπλώς. Από άποψη αρχής, διότι από άποψη αρχής στη δημοκρατία δεν μπορείς να εκπροσωπήσεις κάποιον εφόσον δεν τον γνωρίζεις, δεν επιστρέφεις να ακούσεις τα προβλήματά του, δεν επιστρέφεις να μάθεις το τι συνέβη σε μια περιφέρεια. Ξέρετε, όλη η Ελλάδα είναι μια περιφέρεια. Αν δεν την επισκέφτεσαι ανατακτά χρονικά διαστήματα, δεν πρόκειται να ξέρεις τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περιοχής, της κάθε περιφέρειας. Και αυτό φάνηκε στην προηγούμενη περίοδο. Ξέρετε, το ποσοστό επιτυχούς διεκδίκησης προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης ήταν 2%. Το επαναλαμβάνω, 2% για τη χώρα μας. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα στοιχεία, μάλλον τα κριτήρια των προγραμμάτων αυτά, όταν δημιουργούνταν, είχαν υπόψη τους άλλες χώρες, τις περιφέρειες άλλων χωρών, της Γερμανίας, της Ελλανδίας, της Γαλλίας. Και αυτό έχει να κάνει με την μη επαρκή εκπροσώπηση της χώρας μας από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές στις επιτροπές, οι οποίες δημιουργούν αυτά τα προγράμματα, όπως η Επιτροπή Regions των Περιφερειών ή η Επιτροπή των Πόλεων. Άρα, πρέπει να επιστρέφεις για να μπορείς να γνωρίζεις τις ανάγκες των πολιτών, να γνωρίζεις τις ανάγκες της περιφέρειας και βεβαίως για να λογοδοτείς. Συχνά το ξεχνάμε, αλλά βασικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι η λογοδοσία. Είναι το να μπορεί κάποιος, ένας πολίτης, να βρει τον αιρετό στο δρόμο και να του πει ότι ήσουν απιστός στις δεσμεύσεις σου ή δεν ήσουν απιστός στις δεσμεύσεις σου.
να μπορέσει να του κάνει κριτική ή να μπορέσει να του ενημερώσει ένα θέμα το οποίο προέκυψε μετά την προεκλογική περίοδο, ένα καινούριο, και να του πει ποιο πιστεύει ότι είναι το βασικό ή το συμφέρον της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας ως προς αυτό το θέμα. Αυτό είναι αδύνατον αν είσαι χαμένος στις Βρυξέλλες. Άρα η δική μου πρόταση και δέσμευση είναι να αλλάξουμε το μοντέλο του Ευρωβουλευτή. Ο Ευρωβουλευτής χρειάζεται να επιστρέφει πίσω στην Ελλάδα κάθε δεύτερη εβδομάδα σε μια διαφορετική περιοχή, να ενημερώνει, να ενημερώνεται και βασικά να λογοδοτεί. Κλειδί είναι η λογοδοσία. Το δεύτερο, αυτό είναι από άποψη αρχής, από άποψη ουσίας. Έχει να είναι ακόμα πιο προβληματικό το θέμα. Διότι 60 με 70% των νόμων που περνάνε από το ελληνικό κοινοβούλιο έχει ήδη περάσει από το ευρωπαϊκό. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τις ενσωματώσουμε στο εθνικό μας δίκαιο. Άρα 60-70, πέρσι 80% της λαϊκής μας κυριαρχίας ασκείται στις Βρυξέλλες. Πώς είναι δυνατόν να ασκείται ένα τόσο μεγάλο ποσοστό της λαϊκής μας κυριαρχίας στις Βρυξέλλες, χωρίς να μπορούν οι ευρωβουλευτές να λογοδοτήσουν ή τουλάχιστον να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι πράττουν? Βέβαια, θα μπορούσε κανείς, κύριε Καρχημάκη, να σας πει, να πει σε αυτό το σημείο ότι 21 ευρωβουλευτές έχει όλους και όλους η χώρα. Δηλαδή, τι να μπορέσουν να κάνουν οι 21 μπροστά στους 705, νομίζω. Πώς είναι τώρα? Θα σας πω. Χώρες όπως το Βέλγιο ή η Ολλανδία, οι οποίες είναι χώρες με παρόμοιο πληθυσμό και άρα ως εκ τούτου παρόμοιο αριθμό ευρωβουλευτών, έχουν πάρα πολύ υψηλή επιδραστικότητα. Και το θέμα, εκείνη και το, αν θέλετε, και το κλειδί της γνώσης. Αν πας να διαπραγματευτείς στην Ολομέλεια, πράγματι, αν είσαι ένας ευρωβουλευτής μιας χώρας όπως η Ελλάδα, έχεις πολύ μικρές πιθανότητες επιτυχίας. Αν όμως επιλέξεις να πας στις σωστές επιτροπές και να διαπραγματευτείς σε αυτές, με τρόπο ο οποίος είναι επαρκής, τότε μπορείς να έχεις πολύ μεγάλη επιδραστικότητα. Μπορείς πράγματι να πετυχείς πράγματα. Και το βλέπουμε, το κάνουν μικρότερες χώρες, ακόμα και μικρότερες από την Ολλανδία ή το Βέλγιο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Και ακόμα και έτσι να είναι, οφείλουμε να λογοδοτήσουμε στους πολίτες για την ανεπάρκειά μας ή την αδυναμία μας να τα βάλουμε στους 850, έτσι ώστε ο Έλληνας πολίτης να κάνει και τις αντίστοιχες επιλογές. Κύριε Καρχημάκη, για εσάς, ποια είναι έτσι τα θέματα αιχμής προτεραιότητας, αν θέλετε, είναι τα αγροτικά, είναι ΑΚΑΠ, η κλιματική αλλαγή, η ακρίβεια, ποια είναι τα θέματα αιχμής για εσάς? Θα μου επιτρέψετε μία παρένθεση στην ακρίβεια, διότι είδαμε μία μεγάλη κοροϊδία από τον Πρωθυπουργό. Η ακρίβεια, έστειλε ο Πρωθυπουργός μία επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, την οποία ζητάει την κατεπολέμηση των μεγάλων καρτέλ και τη σχροκέρδεια. Πέραν του απλού ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινή νομισματική πολιτική. Δεν έχει κοινή οικονομική πολιτική και αυτό είναι μια επιλογή με βάση τις συνθήκες. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοούσε κατά πολέμηση της ακρίβειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον η οικονομική πολιτική είναι εθνικό προνόμιο. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική. Αυτό που ίσως εννοούσε είναι τα ζητήματα ανταγωνισμού. Εκεί όμως προκύπτει ένα μεγάλο ζήτημα, διότι όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες επιτρέψαν τη δημιουργία καρτέλ σε επίπεδο ανταγωνισμού, η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τις ψήφισε. Και την ίδια στιγμή καταψήφισε τις προτάσεις των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το σπάσιμο αυτών των καρτέλ και την δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πλέον, τίθεται ένα ακόμα ερώτημα. Εφόσον το βασικό ζήτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτού οι οποίοι ορθώς, κατά την ταπεινή μου άποψη, τοχοποιεί για την ακρίβεια είναι τα καρτέλ, γιατί δεν έχει ενσωματώσει ακόμα στο εθνικό μας δίκαιο η οδηγία του 2019 που μιλάει για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τις μεγάλες πολυεθνικές παραγωγικούς τομείς κομβικούς για τη στρατηγική ανάπτυξη της χώρας? Είμαστε οι μόνοι. Στην ουσία αυτό θα έβαζε φρένο στις μεγάλες πολυεθνικές και θα έδινε μια βοήθεια στην εθνική παραγωγή. Είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεν το έχει ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο. Η πρώτη τελευταία ήταν η Κύπρος, η οποία αναγκάστηκε μετά από διεθνείς πιέσεις εξαιτίας των ρώσικων άμεσων ξένων επενδύσεων που έπρεπε να αχθούν. Είμαστε η τελευταία που δεν το έχουμε ενσωματώσει. Κλείνω όμως αυτή την παρένθεση. Σε ό,τι με αφορά, θεωρώ ότι οι βασικές προτεραιότητες στην επόμενη Ευρωβουλή είναι τρεις. Πρώτον είναι το νέο σύμφωνο σταθερότητας. Γιατί είναι το νέο σύμφωνο σταθερότητας? Διότι σύμφωνα με το παλαιό πρέπει να επανέλθουμε σταδιακά πίσω στο 120% του ΑΕΠ χρέος. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 220. Ναι. Μιλάμε για μια δημοσιονομική προσαρμογή στην οποία τα μνημόνια θα μας φαίνονται παιχνιδάκι αν δεν αλλάξει, σύμφωνα με τις προτάσεις των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και σύμφωνα με την πρόταση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ειδικά για τη μονιμοποίηση του ευρωομολόγου ως χρηματοδοτικού εργαλείου. Δηλαδή, σε μια κρίση να μην βγούμε με λιτότητα όπως βγήκαμε το 2010, αλλά να βγούμε με την πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου, που το 2010 είχε απορριφθεί για να υλοποιηθεί το 2020, που κινδύνευε και η Γερμανία μαζί με τις χώρες του Νότου, το ευρωομόλογο.
σε μια, το ευρωομόλογο σημαίνει κοινός δανεισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έξοδο από μια οικονομική κρίση με αναπτυξιακή τροχιά και όχι με μέτρα λιτότητας. Το δεύτερο ζήτημα και η δεύτερη μεγάλη μάχη έχει να κάνει με την δίκαιη πράσινη μετάβαση. Προκειμένου και αυτό άπτεται και τη ΣΚΑΠ. Και αυτό προκειμένου να μην σηκώσουν το μεγάλο βάρος η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, όπως συμβαίνει συνήθως. Αυτό δυστυχώς με την παρούσα συντηρητική ηγεμονία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατέστη δυνατό. Uh-huh. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση, βλέπουμε μια καρτελοποίηση της αγοράς και το βλέπουμε και πολύ ανάγλυφα και στην Ελλάδα. Με 5 μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίες λιμένονται το δίκτυο, ανεβάζουν τις τιμές λογαριασμών, αντί να μιλήσουμε για μια πράσινη μετάβαση, στην οποία θα μπορούσαν οι πολίτες να είναι παραγωγοί, να ρίξουν το κόστος της ενέργειάς τους ακόμα και στο μηδέν και τις μήνες στις οποίες υπάρχει ένα πλεόνασμα ηλιακής, σχηματικής ή αιωλικής ενέργειας, να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για εξαγωγή. Οπότε στην τσέπη του πολίτη θα μπαίνουν χρήματα. Αυτό όμως προϋποθέτει όχι επένδυση και ενίσχυση των 5 μεγάλων εταιριών, αλλά ενίσχυση στα δίκτυα. Άρα μεγάλο με των δικτύων και επένδυση στους ίδιους τους πολίτες. Και βέβαια ό,τι αφορά την ΚΑΠ έχει να κάνει με τις νέες τεχνολογίες οι οποίες θα επιτρέπανε τη μείωση του κόστους παραγωγής στο ρυθμό με τον οποίο αυτό αυξάνεται από τις νέες, από τις πραγματικά νέες πρακτικές καλλιέργειες οι οποίες αυξάνουν πράγματι το κόστος παραγωγής. Αυτή ήταν για μάλιστα μια πρόταση των Ευρωπαίων. Αυτό το τρίπτυχο λοιπόν που σκιαγραφίσατε είναι για σας έτσι πιο άμεσης προτεραιότητας, έτσι κύριε Καρκουμάκη? Το τρίτο είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Uh-huh. Η περιφερειακή ανάπτυξη. Γιατί δεν είναι δυνατόν, η Ελλάδα βασίστηκε στην περιφερειακή ανάπτυξη και αυτή τη στιγμή οι περιφέρειες μαραζώνουν. Η περιφερειακή υγεία, η περιφερειακή παιδεία μαραζώνει. Η περιφερειακή ανάπτυξη πέραν της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού ή την επικουρική παραγωγική δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα, αυτή τη στιγμή δυστυχώς μαραζώνει. Χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, στο οποίο η ελληνική περιφέρεια θα πρωτοστατεί σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τις νέες και τις νέες τεχνολογίες, μέχρι ελαφρά βιομηχανική δραστηριότητα και νέες βιοτεχνίες. Το πιο απλό. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια τέτοια τουριστική παραγωγή, μια τέτοια τουριστική δυνατότητα και να μην έχουμε παράλληλα μια βιομηχανία στρωμάτων κοντά στις τουριστικές περιοχές. Προκειμένου να μπορεί να τις εξοπλίζει. Σωστό. Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σας την παρέμβαση, για αυτή μας την πρώτη κουβέντα. Ευχόμαστε ένα καλό αγώνα φυσικά και κάθε επιτυχία στον αγώνα που δίνεται. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.